Νάτι. Είναι η μεγάλη νικήτρια του μαραθώνιου που έγινε χθες στην Αθήνα, του αυθεντικού μαραθώνιου της Αθήνας. Πρώτη Ελληνίδα και τρίτη στη γενική κατάταξη είναι η Ελευθερία η Πετρουλάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να ζήσεις η θεία μας. Εγώ πάντα λέω τα καλύτερα για την πόλη. Βέβαια, βέβαια. Δεν ξεχνάμε ποτέ και τον τόπο καταγωγής μας και την πατρίδα μας. Εκεί είναι οι ρίζες μας και πάντα θα λέω ότι είμαι από εκεί. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Mm-hmm. Ελευθερία, περίμενες αυτή την πρωτιά τη χθεσινή. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχεις μεγάλες δυνατότητες σαν αθλήτρια, αλλά το να κερδίζεις ένα μαραθώνιο και σαν πρώτη Ελληνίδα και η τρίτη θέση στη γενική και αυτό νίκη είναι, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Περίμενα αυτόν τον αγώνα πώς και πώς. Είχα δουλέψει πολύ σκληρά. Είχα αφοσιωθεί αποκλειστικά σε αυτό το στόχο τους τελευταίους 4 μήνες. Με βάση την προπόνηση που είχα βγάλει, ήξερα ότι μπορώ να διεκδικήσω την νίκη. Μπήκα στον αγώνα με αυτοπεποίθηση. Το είχα πει άλλωστε και πριν τον αγώνα και στη συνέντευξη, την επίσημη συνέντευξη τύπου που έγινε από την Ομοσπονδία, ότι θέλω να νικήσω. Μπήκα μέσα, το πίστεψα και το κατάφερα. Τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα και μάλιστα μετά από 40 χιλιόμετρα. Τόσο κόπο. Εντάξει, σίγουρα όταν ξεκίνησα σκεφτόμουν πολλά στη διαδρομή. Προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένη στο στόχο μου. Μάλιστα θα σας πω ότι στα πρώτα 10 χιλιόμετρα πέρασα τέταρτη στην κατάταξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ωστόσο δεν με άγχωσε καθόλου. Είχα κλειδώσει που λέμε στο στόχο και με αργά και σταθερά βήματα προσπέρασα τους αντιπάλους μου, έφτασα στη νίκη. Μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία 2 χιλιόμετρα μετά, ας πούμε, που περάσαμε και το γυάλινο άγαλμα του Δεομέα που λέμε, ένα κομβικό σημείο της διαδρομής, και όσο πλησίαζα προς το Καλλιμάρμαρο, η αγωνία μου μεγάλωνε, ένιωθα μεγάλη συγκίνηση. Τώρα σε βλέπουμε πλέον στο τερματισμό, ενώ μιλάς, Ελευθερία. Ωραία. Mm-hmm. Και όταν πλέον έφτασε και μπήκα στο Καλλιμάρμαρο και ένα ολόκληρο στάδιο να σε αποθεώνει και να φωνάζει το όνομά σου, νομίζω είναι πραγματικά το μεγαλύτερη, ας το πούμε, έτσι, ανταμοιβή που μπορεί να νιώσει ο αθλητής και πόσο μάλλον ο μαραθωνοδρόμος που τρέχει την αυθεντική διαδρομή, τρέχει το μαραθώνιο της Αθήνας και τερματίζει σε ένα κατάμεσο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τι σκέφτεται ένας μαραθωνοδρόμος όταν τρέχει? Τι είναι αποκλειστικά και συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει? Σκέψεις οι οποίες περνούν εκείνη την ώρα? Σίγουρα όταν ξεκινάς περνάνε πολλά από το μυαλό σου. Ανάλογα και το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι και την φυσική κατάσταση που είσαι εκείνη τη στιγμή. Στην αρχή νιώθεις αισιοδοξία, νιώθεις αγωνία για το πώς θα πάει ο αγώνας. Όσο περνάνε τα χιλιόμετρα και αρχίζει και η κούραση και είναι έτσι πιο εμφανή στο σώμα, αρχίζουν και μπαίνουν οι αρνητικές σκέψεις που λέμε, της εγκατάληψης, του να σταματήσεις την προσπάθεια. Ωστόσο, αν είσαι προσιλωμένος και συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις, τα ξεχνάς όλα, σφίγγεις τα δόντια και σε νοιάζει μόνο να τερματίσεις. Ακόμα και ότι δεν. Ναι, συγγνώμη, Ελευθερία, ακόμα και ότι δεν θα καταφέρεις να τερματίσεις, σου περνάει από το μυαλό, όταν είσαι αθλήτρια τέτοιου επίπεδου σαν το δικό σου? Ναι, βέβαια. Όσο πιο πολύ δουλεύεις στα κόκκινα που λέμε και στα όρια, η επιθυμία να εγκαταλείψεις είναι πολύ έντονη. Είναι το πρώτο πράγμα, έτσι, νομίζω, που σκέφτεται ο καθένας όταν νιώσει ότι δεν μπορεί άλλο. Ωστόσο, νομίζω είναι αυτό που ξεχωρίζει για τους πρωταθλητές, έτσι, η καρδιά του πρωταθλητή που λέμε, που κατεβάζει το κεφάλι, σφίγγει τα δόντια και λέει «Πάμε, έχεις λίγο ακόμα». Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ στον αγώνα. Έτσι, υπήρχαν κάποιες στιγμές που ένιωσα κούραση, κόπωση, ότι δεν θα φτάσω ποτέ. Ωστόσο, προσπάθησα να σκέφτομαι θετικά, σκεφτόμουν τα άτομα που με περίμεναν στο στάδιο και ήθελα να μπω μέσα νικήτρια και να τους δώσω μεγάλη χαρά. Λένε πως είναι και η πιο δύσκολη διαδρομή, Νικολέτα. Λένε πως είναι η πιο δύσκολη διαδρομή αυτή που κάνεις στον αυθεντικό της Αθήνας, στο μαραθώνιο. Ισχύει αυτό, έτσι? Είναι, αν όχι, η πιο δύσκολη από τις πιο δύσκολες. Έτσι την Ελευθερία. Ναι, ναι. Σίγουρα είναι, έτσι, ίσως λένε κάποιοι δυσκολότεροι. Εγώ θα πω ότι είναι
μια διαδρομή που τα έχει όλα. Δηλαδή έχει και ανηφόρες, έχει κατηφόρες. Εκείνο που την κάνει δύσκολη είναι ότι έχει έτσι, τα δύσκολα της σημεία στο σημείο που έχει πλέον συσσωρευτεί η κόπωση, που σημαίνει ότι αυτό γίνεται μετά τα μισά, δηλαδή μετά τα πρώτα 21-22 χιλιόμετρα. Κάτι, εκεί, λοιπόν, ναι. Που... Mm-hmm. Ναι, απλά για να μην το ξεχάσω, έκανε και χθες η Ελευθερία μια αφιέρωση. Περάσατε από την περιοχή που βίωσε μια τραγωδία. Την περιοχή στη Ραφίνα, στο Μάτι. Έκανες και μία ξεχωριστή αφιέρωση. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές όταν περνούσατε από εκείνη την περιοχή, που όλη η Ελλάδα θρηνεί για τόσους ανθρώπους που χάθηκαν. Εκεί τα συναισθήματα ήταν πάλι, φαντάζομαι, τελείως διαφορετικά και δύσκολα. Έτσι ακριβώς. Εγώ όταν συνειδητοποίησα σε ποιο σημείο βρισκόμουν, πραγματικά ανατρίχησα ολόκληρη, έσκυψα το κεφάλι, προσευχήθηκα για αυτούς τους ανθρώπους, σου αφιέρωσα τη μίκη μου. Νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω από την πλευρά, έτσι, την αθλητική μου πλευρά. Πριν λίγους μήνες εκεί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε τον εφιάλτη. Ωστόσο, όπως και στο μαραθώνιο, έτσι και σε όλες τις δυσκολίες της ζωής, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα, και από εκεί και πέρα με σκληρή δουλειά να προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν και να είμαστε πάνω απ' όλα αισιόδοξοι για το μέλλον. Βλέπεις τι μηνύματα περνάνε οι άνθρωποι του αθλητισμού. Συγκλονιστικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα τα οποία θα έπρεπε όλοι να τα στέλνουμε και να τα έχουμε και σαν τρόπο ζωής. Ναι. Πραγματικά μας συγκινείς, Ελευθερία, και χαιρόμαστε διπλά γιατί είσαι από την Κρήτη. Και ξέρω ότι αγαπάς και πολύ το νησί, και όποτε μπορείς έρχεσαι και βλέπεις και τους δικούς σου σιτία, και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορούμε να σε έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο, στο στούντιο της Crete TV μαζί μας. Θα χαρώ πολύ, έτσι, κάποια στιγμή να βρεθούμε και από κοντά. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι κριτικιά. Ούτως ή άλλως εμείς οι κριτικοί θυμιζόμαστε για το πείσμα μας, έτσι, για τις ικανότητές μας. Χαίρομαι που είμαι από τη Σιτία, το λέω, δεν το κρύβω ποτέ, δεν το έχω κάνει άλλωστε, ούτε θέλω να το κάνω. Εκεί είναι οι ρίζες μου, δεν ξεχνάω ποτέ τον τόπο μου, και σίγουρα κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω πίσω εγώ και να ζήσω μόνιμα εκεί. Και αυτό ωραίο μήνυμα. Το μήνυμα του ότι επιστρέφουμε και στον τόπο μας, και θα χαρούμε Ελευθερία να σε φιλοξενήσουμε και μέσα από το πλατό της εκπομπής. Και πάντα τέτοιες νίκες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.